1, 2, 3, 4, 5. Και είμαστε σε 9 με το 5ο μέρος των θρυλικών 5 παλτών που πέρασαν από τον Ολυμπιακό. 11 χρόνια Night Fox. Και τόσα πολλά παλτά μετά, δεν μπορούμε παρά να επιστρέψουμε και στον αυτοκράτορα του σπορ, τον καλοντημένο Ερυθρόλευκο, που φέτος κλείνει και αυτός με τη σειρά του τα 100 χρόνια ιστορίας. Πολλές οι γιορτές, πολλές οι αφορμές για μια ακόμα μεγάλη βιντεάρα. Και stop, αν δεν έχεις δει τα προηγούμενα, πάτα πάνω δεξιά για να τα δεις. Μερικές από τις πιο ηρωικές στιγμές στην ιστορία του θρύλου είναι αυτοί οι τύποι που άφησαν εποχή για λάθος λόγους ή και όχι. Σε κάθε περίπτωση, τέρμα τα λόγια, ώρα για δράση. Είστε στα Nightvox 96 Labs και για πέμπτη φορά αυτά είναι 5 παλτά που πέρασαν από τον Πειραιά, από το λιμάνι. 5 παλτά που πέρασαν από τον Ολυμπιακό. Let's go! Γενικά το να προσθέτει στη λίστα ένα τερματοφύλακα είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Η θέση είναι τόσο κρίσιμη που ανά πάσα στιγμή ένα λάθος τέρμα να δεχθείς μπορεί να χάσεις τελείως τα πάντα. Το στάτους σου στην ενδεκάδα, στο rotation, σε όλα. Και βέβαια να σε φάει ο τύπος και οι fans. Το έχουμε δει πολλάκις. Πάντα κυροφυλαχτεί ένας αγαπητός συνάδελφος που επίσης έχει να αποδείξει κάτι και εποφθαλμιά ασφαλώς τη μία και μοναδική θέση, goalkeeper στη βασική ενδεκάδα. Έτσι κάπως πήγε και η περίπτωση Λεάλη. Του νέου Μπουφών, όπως τον βάφτισαν κάποιοι, έτσι, για να περιμένουν όλοι παπάδες από το παλικάρι. Έσκασε ως αστεράκι στα εφηβικά του χρόνια με την Μπρέσια στις αρχές της δεκαετίας του 2010, πριν τον τσιμπήσει δύο χρόνια αργότερα η Γιούβε για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για τα 19 του έτη. 3,8 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Με τον Μπουφών ήδη στα 35, σιγά σιγά ο Λεάλη θα αρχίζει να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να γίνει όντως ο νέος Μπουφών. Το κλασικό παραμύθι που δεν έχει δράκο, αφού ο Μπουφόν συνεχίζει να παίζει μπάλα μέχρι τα 40 στη Γιούβε πριν φύγει και ξανάρθει για να συνεχίσει το έργο και για άλλα 10 χρόνια σύνολο. Ο Λεάλη θα πρέπει κάπως το ίδιο διάστημα να βρει χρόνο και έτσι ξεκινάει κάτι σαν αγροτικό σε ομάδες της Serie B, κάτι το οποίο καταλήγει σε παρατεταμένη συνήθεια, αφού κάθε χρόνο για την επόμενη εξαετία ο Λεάλη θα αλλάζει στέγη και φανέλα, παίρνοντας λεπτά ως ο κίπερ της Τσεζένα, της Φροζινόνε, της Βαρεγγέμ και πριν πείτε μα καλά Βαριέμ, το 2016 πέρασε και από τον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους παίκτες που όλοι θυμούνται επειδή έκανε μία βλακεία και έτσι κερδίζει τη θέση του στο Πάνθεον. Ο Λεάλη ήρθε στο λιμάνι το καλοκαίρι της σεζόν 2016-2017 με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε και εδώ για να γίνει ο νέος κάποιος. Ο νέος Ρομπέρτο συγκεκριμένα. Δύσκολος ρόλος, volume 2. Τα πρωτοσέλιδα έσκασαν ως «Να ο μικρός Μπουφόν, ο διάδοχος του Μπουφόν, τρελό διαμάντι και παιδί θαύμα για τον Ολυμπιακό». Με το hype over the roof αποφασίστηκε ο νεαρός κίπερ να μοιράζεται το τέρμα με τον εξίσου φέρελπι Στέφανο Καπίνο. Άρα είχαν και οι δύο την ευκαιρία τους να λάμψουν. Δυστυχώς ο Λεάλη δεν μπόρεσε ποτέ να σταθεί πρώτον στο ύψος των προσδοκιών για τον ίδιο και δευτερευόντως για τη θέση στον Ολυμπιακό που μυρίζει πάντα μπαρούτι. Ο κόσμος θέλει καλή άμυνα και καλά αποτελέσματα συνέχεια. Ο νέος χρόνος όμως θα αποδειχθεί καταστροφικός. Τα πρώτα σύννεφα ήδη έχουν αρχίσει να μαζεύονται στα παιχνίδια με τον Αποέλ στο Europa, όπου ο Λεάλη είναι ο man κάτω από τα δοκάρια. Ο Ολυμπιακός χάνει και εντός και εκτός. 0-1 και 2-0. Εκεί προβληματίζει, αλλά οι Ερυθρόλευκοι προκρίνονται στους 32 και στους 16, οπότε όλα τζετ. Ο Λεάλη προβληματίζει και στο πρωτάθλημα όμως, όπου παίρνει παιχνίδια λόγω τραυματισμού του Καπίνου. Και τότε έρχεται το ματς με την Μπεσίκτας. 4-1 εκτός και σοκαριστικός αποκλεισμός από τη συνέχεια του Europa League. Ο Νίκολα Λεάλη γίνεται κόκκινο πανί για τους Ερυθρόλευκους, του χρεώνονται τουλάχιστον 2 γκολ εξ ολοκλήρου σε αυτή την ταπεινωτική ήττα. Μαζί με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη έρχεται και ο αποκλεισμός του ίδιου από το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής στο τέλος της χρονιάς, το ίδιο και ο Λεάλη, αλλά θα χαιρετήσει, συνεχίζοντας την επόμενη χρονιά τα ταξίδια του ως δανεικός. Δεν μπόρεσε να γίνει ούτε Ρομπέρτο ούτε Μπουφόν. Μάλιστα, δεν θα έπαιζε ποτέ με τη φανέλα της Γιούβε. Θα γινόταν όμως ο Λεάλη της Ασκόλη, στην οποία θα έβρισκε το απάγγειό του για 4 σεζόν από το 2019 ως το 2023. Σήμερα αγωνίζεται στην Τζένοα. Ο Μοχάμεντ Ντράγκερ, γνωστός και ως Ντραγκερόπουλος, πέρασε γαμάτα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πέρασε γαμάτα μαζί του. Ο Γερμανοτινήσιος Άσος ήρθε στον Ολυμπιακό το 2020 ως backup του Ραφίνια. Μα γρήγορα
έχασε πολύ έδαφος και δεν μπόρεσε να σταθεί ούτε ως τρίτη επιλογή για το δεξιάκρο της άμυνας. Ένα από τα ταλεντάκια της Φράιμπουργκ ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες της ως επιθετικογενής παίκτης και προσαρμόστηκε σιγά σιγά στα Όπιστεν όσο αγωνιζόταν με τη δεύτερη ομάδα των Γερμανών. Παραχωρήθηκε δανεικός στην Πάντερμπορν, στη δεύτερη εθνική Γερμανίας, βοήθησε στην άνοδό της, έπαιξε άλλη μια σεζόν και λίγο πριν τη δεύτερη καραντίνα έπιασε λιμάνι. Ένα εκατομμύριο κόστος σου μεταγραφή στους ερυθρόλευκους και βέβαια ένας ακόμα λόγος για αυτή την κίνηση πριν των εμφανίσεών του στην Bundesliga ήταν η παρουσία του στην εθνική Τινησίας. Και πράγματι, αυτή θα τον κρατήσει ζωντανό, όπως λέει ο ίδιος, γιατί στον Ολυμπιακό απλώς δεν παίζει. Η σεζόν πάει χάλια για τον παίκτη, καθώς παρά τις προσπάθειές του και την ωραία άβρα του, δεν μπορεί ποτέ να πείσει τον coach Martins πως είναι ο man. Κάτι θλάσεις δεν βοηθούν να βρει χρόνο στο γήπεδο και τελικά αγωνίζεται σπάνια. Όπως το match με τη City π.χ. τον Οκτώβριο και κάτι σκόρπια λεπτά στο πρωτάθλημα, όπου θα τον δούμε όλες και όλες 5 φορές. Στο κύπελο θα παίξει μόνο στο 3-0 με τον Πανετολικό στους 16. Ταυτόχρονα για τη θέση αποκτάται και ο Κένι Λαλά. Και παρότι ο Ραφίνια φεύγει, υπάρχει και ο Ανδρούτσος. Ο Μαρτίνς τον παραγωνίζει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια και έτσι ο χαμογελαστός Μο αναγκάζεται να ψάξει αλλού στέγη. Συνολικά θα παίξει 10 μάτς και 627 λεπτά εκείνη τη σεζόν πριν φύγει ως δανεικός. Ή μάλλον όχι ως δανεικός. The fuck! Συμβαίνουν με μετακινήσεις στην Νότιχαμ. Για την Nottingham Forest. Στην Nottingham κινδυνεύει να χάσει άλλη μια σεζόν αφού δεν παίζει τυπικά ποτέ. The fuck! Συμβαίνει με μετακινήσεις στην Nottingham και πάλι. Αντίθετα, προπονείται και εξασκεί τις αντοχές του με τις ρεζέρβες. Δεν το ξαναλέω. Πάνω που θα λέγαμε ότι η καριέρα του πνέει τα λίστια, ο 25χρονος κάνει ρελάντς, υπογράφει δανεικός στη Λουκέρνη, φοράει το νούμερο 2 και τα σπάει. Γίνεται πυλώνας της άμυνας και εγκαθιδρύεται στο ελβετικό πρωτάθλημα. Ακραίος παίκτης, αρχηγός των νησιών Κομόρος και μετέπειτα frontman της επίθεσης του Ερυθρού Αστέρα και 6 φορές σερή πρωταθλητής Σερβίας. Αυτός είναι ο Ελφαρντού Μοχάμεντ Μπεν Ναμπουχάνε, γνωστός ως Ελφαρντού Μπεν, Μοχάμεντ Μπεν, Μπεν Ναμπουχάνε ή απλά Μπεν. Ο Μπεν είναι η εξαίρεση των κανόνα. Από παλτό, μάγκας και αποξεγραμμένος, ακριβοθόρητος. Ο Μπεν γεννήθηκε απέναντι από τα νησιά Κομόρος στη γαλλική υπερπόντια περιοχή της Μαγιότ το 1989. Αφού έπαιξε στην Ίσο Ριουνιόν, μια άλλη επαρχία της Γαλλίας, στον Ινδικό, ήρθε στη μαμά επιρωτική Γαλλία και την Αύρ στα 17 του για να ανεβάσει στροφές. Αγωνίστηκε στη Ligue 2 τα επόμενα χρόνια με τη Β' ομάδα της Αύρ και μετά τη Βαν πριν να ανοίξει παρτίδες με Βέρια. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα επί 2 σεζόν ως μία από τις καλύτερες προσθήκες στο ελληνικό πρωτάθλημα και το κλαμπ αποφάσισε να του τριπλασιάσει τις απολαβές. Μα όχι, ο Μπεν επέλεξε κάτι καλύτερο. Έφυγε ως ελεύθερος για το μεγάλο αφεντικό της Λίγκας, Ολυμπιακός. Και εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα για τον 26χρονο. Από δεύτερος top scorer μόλις 15 μήνες πριν, τώρα ήταν στα αζήτητα. Δεν θα έπαιζε ποτέ στο πρώτο μισό και έτσι ο προπονητής Μάρκο Σίλβα αποφάσισε πως καλύτερα να λάβει χρόνο αλλού. Έσκασε στο Λεβαδιακό ως δανεικός και μετά στον Πανιόνιο ανεβάζοντας τροφές. Ήταν δεδομένο όμως πως είχε ξοφλήσει. Κι όμως επέστρεψε στον Ολυμπιακό 2 χρόνια μετά την απόκτησή του το 2017 ως άγνωστος μεταξύ αγνώστων Ιούλιο μήνα και χάρη σε μία πρόκριση στα προβληματικά του Τσουλού σκοράροντας δις. Μία από τις ελάχιστες αναλαμπές του coach Μπεσνίκ Χάση για τους μίστες. Και μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που κάποιος που λογίζεται ως βαρύδι και περιττός γίνεται ξαφνικά ήρωας και από δανεικός επιστρέφει για να εγκαθιδρυθεί και να δείξει τι αξίζει. Αναζητώντας τον καλό του εαυτό και ψάχνοντας ευκαιρίες, ο Μπεν εκείνη χρονιά είδε πως στο θρύλο δεν θα κατάφερε να στεριώσει γρήγορα. Πιστόλιασε μια πιθανή ανανέωση νέου συμβολέου και τον Ιανουάριο φόρεσε τα άλλα ερυθρόλευκα και έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος της Σερβίας με τον Ερυθρό. Hot παικτάκι επί της θητείας Μαρτίνς και στα χρόνια των καραντίνων. Αστεράκι με τουρκικές και βορειομακεδονικές ρίζες από τη Δανία. Έπαιζε μπάλα από πάντα. Κι έτσι κατέληξε κάποτε στην Ντόρτμουντ και από εκεί στη Θέλτα. Λογιζόμενος ως παίκτης από το πάνω ράφι, ο Τούρκος Μέση για τη Θέλτα κόστισε 13 εκατομμύρια, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να δέσει με την ομάδα ούτε να έρθει κοντά με κάποιον από τους προπονητές του. Συχνά υπέπεπτε σε παραπτώματα. Δεν εμφανιζόταν στην ώρα του στην προπόνηση, είχε υφάκι. Ήθελε να αλλάξει, μα πώς, του δίνονταν ωστόσο αρκετές ευκαιρίες και τελικά μια επικίνδυνη αποστολή στην Ελλάδα το 2020. Και ναι, προφανώς ήρθε ως ο Τούρκος Μέση.
Αυτή ήταν η φήμη που τον κυνηγούσε. Δανεικός μετά από 6 μήνες στη Γαλατά, ο Έμρε έσκασε στον Πειραιά για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Ολυμπιακός θα πλήρωνε το μεγαλύτερο μέρος του υψηλού μισθού του και θα προσπαθούσε να φτιάξει τον φαντεζή και γρήγορο μπαλαδόρο Μορ στα πρότυπα του Ποντένσε που την είχε κάνει μόλις για Γούλφς. Αν ο παίκτης έφτιαχνε κατάσταση και έβρισκε το κέφι και τη φόρμα του, θα άλλαζε το game. Θα ήταν ένα δυνατό asset και ένα παικταράς για τον Ολυμπιακό. Και η Θέλτα θα τσίμαγε 4 εκατομμύρια άπαξ και έπαιζε έστω και τα μισά παιχνίδια του υπολείπου της σεζόν. Win, win, win. Τελικά δεν έγινε τίποτα, διότι ο Μαρτίνς τον έριξε στη μάχη με τη Λαμία στο κύπελο και αυτό που είδε δεν του άρεσε. Δεν υπήρχε χρόνος να επενδύσει πάνω του κάτι σε τέτοια φάση και έπρεπε να κινηθεί γρήγορα με λύσεις σιγουριάς για να κατοχυρώσει τους στόχους για τη σεζόν. Ο Μορ ήθελε δουλειά και δεν μπορούσε να ενταχθεί έτσι απλά στην ομάδα και να ρολάρει. Χάθηκε κάπου στις ατομικές προπονήσεις του και το Instagram του, το οποίο είχε 2,2 εκατομμύρια followers τότε και κοντά στα 4 εκατομμύρια σήμερα. Τον Ιούνιο έφυγε τελικά, με μόλις 2 ολιγόλεπτες εμφανίσεις στα πόδια του και πάρα πολλά ερωτηματικά. Τι θα γινόταν αν αυτός ο παίκτης έπαιζε μπαλίτσα? Τι θα γινόταν αν δεν κατέληγε ένα από τα πολλά ταλεντάκια που τα φάγαν τα φλάς, οι ακόλουθοι και οι αυλοκόλακες? Σήμερα στα 27 του πια τριγυρνά ακόμα δανεικός στα γήπεδα της Τουρκίας. Αύγουστος 2021. Ολυμπιακός μόλις έχει αποκλειστεί από τα προκριματικά του Champions League στα πέναλτι. Τότε ένας παίκτης του βάφει τα μαλλιά του πράσινα και φωτογραφίζεται με φανέλα με το τριφύλι, προκαλώντας οργή και κατακραυγή. «Δεν ξέρει που ήρθε! Τι κάνει!» Η λεζάντα της φωτογραφίας του γράφει: «Όλα είναι πράσινα». Κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση του Ιωνιακούρου με τους Ερυθρόλευκους και έπρεπε να παρέμβουν οι άνθρωποι της ομάδας για να του εξηγήσουν πως έκανε λάθος. Εντάξει. Με μια πιο σύγχρονη ματιά, ίσως η αντίδραση να ήταν τέρμα υπερβολική. Ο Χένρι Ονιεκούρου, ένα νεαρό παλικάρι από την Ιγυρία, στα 24 του ζούσε τη ζωή του γιορτάζοντας με το χρώμα των μαλλιών του την πατρίδα του Ιγυρία ή απλώς την αγαπημένη του ομάδα, τους Boston Celtics. Όπως και να είχε, ο γάμος αυτός ήταν διακαής πόντος του Ολυμπιακού, αλλά και η πιο ακριβή μεταγραφή της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα και είχε ξεκινήσει τέρμα λάθος. Ο νέος αστέρας έσκασε με πράσινο μαλλί, ανεβάζοντας χαλαρές φωτογραφιούλες από εκδρομούλα μετά από δυνηρό αποκλεισμό. Μαύρη λίστα κατευθείαν, σαν τρολάρισμα έμοιαζε. Ο Ιωνιεκούρου όμως αποφάσισε να αφήσει πίσω του αυτή την ιστορία και έπρεπε κάπως να δικαιολογηθεί η πολύ υψηλή μεταγραφή του πρώην ταλέντου της Άντερλεχτ, της Έβερτον, της Μονακό και βέβαια της πολύ αγαπημένης του Γαλατά. Καλός ή κακός, δεν φάνηκε ποτέ να έψε να έρθει εδώ, αλλά ήρθε. Δεν κατάφερε ποτέ να πει στον κόσμο πως είναι παιδί του συλλόγου, ακόμα κι αν μετά έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα. Χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τον coach Μαρτίνς όλη τη χρονιά, που τον πίστεψε πολύ, αλλά ποτέ δεν έκανε κλικ στον κόσμο και βέβαια δεν έδειξε κάτι από την αξία του σε νούμερα. Μία assist και ένα goal σε 27 αγώνες ήταν κακός απολογισμός για τους υποστηρικτές του. Έμεινε όλη τη χρονιά χαμένο στο σύστημα, το οποίο δεν ήταν τόσο αθλητικό και γρήγορο όσο τα χρειαζόταν για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ταυτόχρονα υπέφτε συνεχώς σε παραπτώματα, μα περέμενε στα σχέδια του προπονητή, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα εντός και εκτός αποδυτηρίων. Ίσως κάπου εκεί είχε αρχίσει να τελειώνει ο χρόνος και για τον πιο επιτυχημένο και μακροβιότερο προπονητή των Ερυθρολεύκων. Μα αυτή είναι μια υπόθεση που απαιτεί δικό της βίντεο. Το ζητούμενο είναι ότι ο Ιωνιεκούρου μέσα σε ένα λαλούμ και ένα κάστρο που έπεφτε, παρότι πανηγύρισε το πρωτάθλημα με το κλαμπ, έπρεπε οπωσδήποτε να φύγει μέσα στη θερινή σεζόν 2022. Και όντως δόθηκε δανεικός στην αγαπημένη του Τουρκία. Αρχικά ο στόχος ήταν να πωληθεί, αλλά όχι κάτω από 5 εκατομμύρια. Αυτό δεν ήταν ρεαλιστικό, είχε χάσει την έγκλη του και η αξία του μάλλον είχε πέσει. Έτσι πήγε δανεικός στην Άντανα Ντέρμπισπορ, όπου πήρε τα πάνω του και τελικά αγοράστηκε τον επόμενο πια Ιούνιο. 2 μήνες μετά ακολούθησε τον δρόμο του Κριστιάνο και πλέον είναι παίκτης της ΑΙΧ με το 7 στην πλάτη. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του μαραθωνίου με 5 ακόμα μεγάλα συλλεκτικά και πολύ πολύ ζεστά παλτά του Ολυμπιακού που μας κράτησαν παρέα ατέλειωτους χειμώνες. Εσάς, ποιος είναι ο αγαπημένος σας? Ποιον δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Ποιον θα θέλατε να δείτε σε ένα επόμενο έκτο μέρος? Γράψτε μας σε σχόλιο. Μέχρι την επόμενη φορά, ξέρετε, like, sub, συμμετοχή και να ντύνεστε ζεστά.
Μέχρι τότε, από όλους εμάς εδώ, στα Nightfox Labs, γεια σας!